Παρακολουθείτε, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταπληκτικά είναι. Καταπληκτικά. Λοιπόν. Είμαστε εδώ σήμερα για να σας ενημερώσουμε για την απόφαση του συνδυασμού μας, του ανεξάρτητου συνδυασμού μας, να απέχει... Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Είμαστε εδώ σήμερα να σας ενημερώσουμε για την απόφαση του συνδυασμού μας να μην συμμετάσχει, να μην συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία για τις δημοτικές εκλογές στις 7 του Νοέμβρη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από συζήτηση με τα στελέχη του συνδυασμού, μετά από πάρα πολλή σκέψη, διότι είχαμε, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίσαμε μία κατάσταση η οποία μοιάζει με... όχι μοιάζει, είναι μία αποστασία, είναι καθαρά μία αποστασία. Η αποστασία των στελεχών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν τυχαία. Ήταν προγραμματισμένη, ετοιμαζόταν κάποιο καιρό. Τα μηνύματα βέβαια έφταναν μόνο σε εμάς, αλλά προσπαθούσαμε να αντιστρέψουμε μια κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν αντιστράφηκε. Και λέω τη λέξη δυστυχώς, διότι ήμασταν, όπως όλοι γνωρίζετε, είχαμε τη δυνατότητα, σαν ανεξάρτητος συνδυασμός, να συγκλίνουμε με άλλους δύο ανεξάρτητους συνδυασμούς, ο ένας εκ των οποίων είχε βιαστεί να πάρει ένα κομματικό χαρακτήρα και σε αυτό το διάστημα των συζητήσεων, όχι μόνο με δικιά μου πρωτοβουλία, αλλά και με πρωτοβουλίες που προήλθαν από όλους τους ανεξάρτητους συνδυασμούς, είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε ένας πόλος διαφορετικός, ένας πόλος, τρίτος πόλος, και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας. Είναι γνωστοί οι αγώνες μας για τον τόπο μας, τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε όλοι σας. Είχαμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε μία καλή παρουσία στο β' γύρο των δημοτικών εκλογών. Αυτή τη δυνατότητα, δυστυχώς, με πρωτοβουλία έτερου συνυποψήφιου δημάρχου, την τορπίλησα. Τορπιλίστηκε με τρόπο ανίερο, αντιδεοντολογικό και, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, ανήθικο τρόπο. Διότι οι άνθρωποι που μέχρι χθες ήμασταν μαζί, που μέχρι χθες συζητούσαν για θέσεις, για προτάσεις, για ιδέες, για το μέλλον του τόπου, οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι φρόντισαν να αποχωρήσουν και να αποχωρήσουν δηλώνοντας μη στήριξη σε μένα και στήριξη σε έτερο συνυποψήφιο, ο οποίος καλύπτεται κομματικά από το κόμμα του. Αυτή την αποστασία την καταδικάζουμε σήμερα. Δεν συμμετέχουμε σε τέτοιες πράξεις. Δεν μας εκφράζουν πράξεις προδοσίας και αποστασίας. Εκείνες οι πράξεις που μας εκφράζουν είναι πράξεις αγώνα, πράξεις με όραμα για τον τόπο μας και μόνο για τον τόπο μας. Είμαι στη θέση πια να αποφασίσουμε όλοι μαζί, είμαστε στη θέση να αποφασίσουμε όλοι μαζί ότι δεν κατεβαίνουμε στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Για τον λόγο για τον οποίο σας προείπα. Και θέλοντας μέσα σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, να απαντήσω στο πιο εύλογο ερώτημά σας, γιατί
φτάσαμε να διεκδικούμε τη Δημαρχία του Δήμου Σαλονικού, θα σας απαντήσω ως εξής. Ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, εκείνος ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από συλλογικά όργανα, που δεν έχει τη δυνατότητα να προστρέχει σε συλλόγους ή σε κομματικούς μηχανισμούς. Ο απλός ο κόσμος ήταν εκείνος ο οποίος μας όθησε να διεκδικήσουμε το Δήμο Σαλονικού. Πιστέψαμε ότι με την καθαρότητά μας, με την αγωνιστικότητά μας και με τις θέσεις μας θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Διαψευστήκαμε με έναν ανίερο τρόπο και σήμερα καταγγέλνουμε ως ηθικό και πολιτικό αυτουργό τον κύριο Κίνη, του οποίου τις συμπεριφορές και τις υπόγειες διαδρομές καταδικάζουν. Αυτή είναι η εισήγησή μου και μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας και να απαντηθούν όλα. Πριν συνεχίσουμε να μας πείτε γιατί μεταφερθήκατε στην Ομαρχία. Ας ακολουθήσει μετά όμως. Μετά. Οι ερωτήσεις τώρα είναι στην Ομαρχία. Σήμερα δεν νομίζω ότι είναι η προβολή της υποψηφιότητάς σας ως περιφερειακός σύμβουλος. Ωστόσο συνδέεται και με την ανακοίνωση. Καλά, εντάξει. Ένα δεύτερο. Κύριε Τσαγκρόνη, λιγάκι πιο, αν θέλετε, λιγάκι πιο δυνατά. Δύο ερωτήσεις έχω. Μία είναι, εσείς πού πιστεύετε, ποια πιστεύετε ότι ήταν τα κριτήρια της πράξης αυτά πολιτικά. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Η άλλη είναι σε ανθρώπινο επίπεδο. Οι υπόλοιποι υποψήφοι λειτουργούν με δυνάμεις, με συνεργάτες, με μηχανισμούς, με οτιδήποτε. Εμείς είχαμε την κυρία Καταρόνη να είναι μόνη. Πώς αντέχετε, πώς αντέξετε μέσα από όλη αυτή, τη διαδικασία συνεννοήσεων συμμετέχετε και σε άλλους συμπληρωμούς, όπως μας είπατε, με τους άλλους δύο ανεξάρτητους. Και πώς συνεχίζετε να το συνδέσω και με το τελευταίο, με το περιφερειακό. Δηλαδή πώς πήγατε από τη μία... Κανονικά πρέπει να ανακοινώσει πριν γίνουν οι ερωτήσεις. Είναι ήδη ανακοινωμένο, το έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ουσιαστικά πριν γίνουν οι ερωτήσεις νομίζω ότι... Από εσάς επίσης δεν έχει ανακοινωθεί. Από αξιόπιστες φοιτητές και επιμερίδες όπως την κύριο Φαγόπουλο. Μπορούμε να απαντήσουμε. Ο κύριος Θοδωρής Κοτσόνης είναι από την εφημερίδα Επταήμερα της Ανατολικής Αττικής. Εγώ είμαι η καμεραμάν. Καθυστέρησε ο κύριος και βρήκε τις θέσεις κατηλημένες. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σήμερα, αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Πώς το κάνουμε, στο τέλος, στο τέλος. Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση σήμερα για την ομοσπονδιότητα. Γιατί μπορεί να δεχτούν όλα αυτά, γιατί στο τέλος. Βεβαίως, στο τέλος. Άρα μήπως πρέπει να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και μετά να γίνουν οι ερωτήσεις. Εγώ θεωρώ, συμφωνώ με τον κύριο Φραγκόπουλο, ότι σήμερα η συνάντηση είναι για την αποχώρηση του συνδυασμού από την εκλογική διαδικασία. Και στο τέλος, πολύ ευχαρίστως, να απαντήσω στην ερώτησή σας για την κάθοδό μου, για την προσχώρησή μου στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μητρόπου, που μου έκανε την τιμή να με ζητήσει. Απαντάμε στον κύριο Τσαγκρόνη. Είπατε αν τα κριτήρια ήταν πολιτικά. Επαναλάβατε λίγο την πρώτη ερώτηση. Εσείς πού πιστεύετε, ποια πιστεύετε. Α, ποια ήταν τα κριτήρια της προστασίας. Ναι. Κρατώντας κάποιες κρίσεις για τον εαυτό μου, αν μου το επιτρέπετε αυτό, κύριε Τσαγκρόνη, να σας πω ότι βεβαίως ήταν κομματικά τα κριτήρια της αποστασίας. Πολιτικές πράξεις, οι πολιτικές πράξεις απαιτούν ήθος. Αυτή η πράξη, ενώ φαίνεται να είναι μια πολιτική πράξη, ήταν μια πράξη χωρίς ήθος. Επομένως, τα κριτήρια της πράξης δεν ήταν πολιτικά, ήταν κομματικά. Και παράλληλα,
θα προσέθετα ότι ήταν κριτήρια με ταπεινά ένστικτα, τα οποία ας μην τα αναζητήσουμε καλύτερα, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτήν την αποστασία. Αυτή η αποστασία έγινε μια καθοριστική στιγμή. Ήτανε επιλεγμένη η στιγμή. Μιλάτε για σχέδιο. Ήταν σχέδιο, δε. Ήταν σχέδιο. Επειδή καταγγέλλεται έναν κοινοτάρχη, τον κύριο Γκίνη, πιστεύετε ότι υπήρξε συμμετοχή τους σε αυτή την ενέργεια, σε αυτή την πράξη, που κάποιοι 8 άνθρωποι του δικού σας συνδυασμού, ή τον κατηγορείτε γιατί τους εδέτη. Δηλαδή, εκεί είναι το ερώτημα. Όχι. Ήτανε ο κύριος Γκίνης τους προσέφερε ηθική κάλυψη και ήτανε το παραπολιτικό κέντρο το οποίο εξήφανε όλη αυτή την συνωμοσία. Ο κύριος Γκίνης την ημέρα που έγιναν οι ανακοινώσεις του, οι περιχαρείς ανακοινώσεις του για την προσχώρηση των 8 αποστατών, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στο γραφείο μου, στην εταιρεία μου, ζητώντας μου συγγνώμη μπροστά στο σύζυγό μου, τον κύριο Καράμαλη, για λάθη που είχε κάνει. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να τον πείσω να βγάλει από πάνω του τον κομματικό μανδύα για να μπορέσει να υπάρξει μια σύγκληση απόψεων και μια συνεργασία δυνάμεων ακομμάτιστων και υγιών όπως θέλαμε και όπως μέχρι σήμερα πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη αυτός ο τόπος από ακομμάτιστες και ελεύθερες φωνές. Την ίδια μέρα που ήταν στο γραφείο μου και μου ζητούσε συγγνώμη, μετά από λίγη ώρα έβλεπα τη συνέντευξή του όπου περιχαρής καλωσόριζε τους 8 αποστάτες. Λυπάμαι πραγματικά. Είχα πιστέψει ότι θα μπορούσε ο κύριος Γκίνης να, πέρα από το μικρό χωριό, την κοινότητα την οποία διοικούσε, να διοικήσει και το Δήμο. Έκανα λάθος. Πίστεψα ότι είχε αρχηγικές ικανότητες και ηγετικές ικανότητες για ένα μεγάλο Δήμο. Δυστυχώς, η συμπεριφορά αυτή διέψευσε τις όποιες εκτιμήσεις μου, οι οποίες δεν ήταν προώρες. Εάν ο κύριος Γκίνης έβγαζε από πάνω τον κομματικό μανδύα, σας διαβεβαιώ ότι την ίδια μέρα μια πρόσκληση συνεργασίας ανοιχτή και στο διαδίκτυο θα απευθυνόταν προς αυτόν να ηγηθεί ενός ακομμάτιστου φορέα, όπου είμαι βέβαια ότι θα ακολουθούσε και ο κύριος Βολάκος. Υπήρξαν συζητήσεις, βέβαια. Βεβαίως. Αρκετές. Βεβαίως. Με πρωτοβουλία όλων μας. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας. Σύμβουλοι του κύριου Βολάκου πλησίασαν δικούς μου συμβούλους και εμένα προσωπικά. Σύμβουλοι του κύριου Γκίνη πλησίασαν εμένα και τα στελέχη. Οι τρεις σας έχετε παρευρεθεί ποτέ μαζί? Οι τρεις μαζί ποτέ. Δυο-δυο. Τα στελέχη πάντα μεταξύ μας συζητούσαν. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να γίνει σύγκληση απόψε. Με ένα και μοναδικό στόχο. Να υπάρχει μια ελεύθερη, ακομμάτιστη φωνή. Αυτό που ζητάμε όλοι μας σήμερα. Να μην διοικείται ο τόπος από κόμματα. Οι δημοτικές εκλογές είναι για το Δήμο, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ήτανε και είναι θέση μας αυτή. Και λυπάμαι που δεν καταφέραμε να έχουμε σύγκληση απόψεων και λυπάμαι για αυτό το γεγονός το οποίο άμα